Californie. Για βάσ, you blue. Για βάσ, για βάσ. Καζαντζόκ. 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 De crever de trop, tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. Oh oui, plus fort. Oui, 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 plus fort. Nathalie Tchamou! Nathalie Tchamou, τρέχα, κυρία Ρένα, είναι χάλια! Τι ήταν αυτό? Δεν ξέρω. Κρύψω. Πού να κρύψω? Δεν ξέρω, εξαφανίσω, γρήγορα. Πού να εξαφανίσω, πού εξαφανίζω εδώ τώρα? Πεθαίνω. Τι έγινε, καλέ, τι έπαθε? Έπεσε κάτω, ξέρει. Μα τι είναι? Χέρι είναι. Ο δικός της πήγε να την ξεκάνει. Τι έγινε? Δεν είναι τίποτα, αγάπη μου, θα σου περάσει. Τι δεν είναι τίποτα, αφού πεθαίνω, σου λέω. Μη σε νοιάζει τίποτα. Εγώ θα πάω μάρτυρα στο δικαστήριο. Αυτός, κύριε Πρόεδρε, θα πω. Ο άντρας της πήγε να την ξεκάνει. Είναι εδώ, Γιώργος. Έλα να την ξαπλώσουμε. Έλα να τη δουν οι γιατροί. Έλα. Ελάτε. Από εδώ. Όχι στο κρεβάτι, στο καναπέ! Γιατί όχι στο κρεβάτι? Είναι άνω κάτω στο κρεβάτι. Άντε να κάνεις καμιά δουλειά, κορίτσι μου, άντε καμιά δουλειά. Θα περάσω. Όχι από εδώ, όχι από εδώ, παιδιά. Στον καναπέ είπαμε. Τι έπαθες και εσύ, Χριστιανή μου? Κάτι θα έφαγε και την πείραξε. Όχι, τίποτα δεν έφαγα. Μπουκιά δεν πρόλαβα να βάλω. Μπουκιά δεν πρόλαβε να βάλει, αφού το ομολογείτε. Εκτός από το μυγδαλωτό του κυρίου Περικλή. Μιλάτε, ρε παιδιά. Τη φέρα τα μάθητη από την Αθήνα, τη ρίξατε κατευθείαν στα σκληρά. Θα στο κλείσω το μαγαζί, εσένα, το υπόσχομαι. Πρόκειται περί λάθους, Ανατολίτσα μου. Να ξαπλώσει να τη κάνω μια τροπίνη. Αλλεργική αντίδραση θα είναι. Σε σένα την έχει την αλλεργία, είμαι σίγουρη. Έτσι έπαθα κι εγώ με τον προκομμένο όταν τον έπιασα με την άλλη στο κρεβάτι. Τούμπανο έγινα. Συγγνώμη, μήπως να με σώσετε και το συζητάτε μετά. Πρίζομαι, πεθαίνω. Ατροπίνη, Περάστε εδώ. Όχι, από εδώ είπαμε στον καναπέ. Όχι, από εδώ. Μα ατροπίνη στον καναπέ, Ναταλία μου, είναι δυνατόν? Δεν μπορώ, έχω άστρωτα μέσα και ντρέπουμε. Δεν παρεξηγούμαστε. Όχι, Μισό λεπτό. Βάλτε την εδώ. Μα πού είναι ο Γιώργος, δεν είναι εδώ? Έλατε, πού είναι ο Γιώργος, δεν είναι εδώ? Αυτό το αυτοκίνητό του είναι απ' έξω, αυτός που εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω, εγώ δεν είδα ο Γιώργος και τέτοια. Εγώ ήμουν στην κουζίνα και φούρνιζα την πίτα και μου έπεσε το ταψί και κάηκα κιόλας. Να, κοίτα το χεράκι. Ναι, αλλά η ατροπίνη είναι μέσα στο αυτοκίνητο, στο κουτί των πρώτων βοηθειών. Αχ, Παναγία μου, σαν το σκυλί στα μπέλη θα πάω. Μαζί με τις πάστες να τους δίνεις και τα δίδυτα. Τι την τάισε στη γυναίκα που το φάρμακο? Παναγία μου, πεθαίνω. Σπάστε το τζάμι. Μα τι λες, πουλάκι μου, κι αν είναι στο πορμπαγκάζ. Σπάστε και το πορμπαγκάζ, σιγά τα μάξι πια. Αυτό δεν είναι το κλειδί της Ντόλη, του γιατρού? Ναι, αυτό είναι. Πώς βρέθηκαν εδώ? Τώρα αυτό θα συζητάμε πώς βρέθηκε εδώ. Βρέθηκε εδώ το κλειδί. Άντε να σώσουμε τη γυναίκα. Άντε και πεθαίνει. Άντε στα μάξι γρήγορα. Άντε. Κράτατε λίγο. Κουράγιο. Πώς βρέθηκε εδώ το κλειδί, Ανατολίτσα? Θες να συζητήσουμε αυτό ή πώς βρέθηκε το ποτικό φάρμακο στα γλυκά σου, Περικλή? Παναγία μου, σαν το ποτικό στα μπέλη θα πάω. Και μου το έλεγε η μανούλα μου, μην τον πάρεις, μου έλεγε. Σήκω φύγε, χειρότερα την κάνεις, δεν βλέπεις. Σήκω φύγε. Άντε. Δεν πάω πουθενά μέχρι να γίνει καλά η κοπέλα. Δεν σας αφήκω εγώ εδώ πέρα να κατηγορείτε τη ζαχαροπλαστική. Έχω πιάσει πάτο, κύριε Δροσούλα. Πάτο έχω πιάσει. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να τα πω και σε κανέναν. Καλά που έχω και σένα. Που όλοι ξέρουν ότι τα έχεις χάσει και δεν ξέρεις τι λες. Μια χαρά μου έρχεσαι. Θα πάρεις ένα μεγάλο κομμάτι μανδραγόρα και θα το βράσεις. Όχι να γογλάσει. Ίσα να βράσει. Είχα ξεχάσει πώς είναι. Μιλάμε για μερικά δευτερόλεπτα. Δεν άκουγα, δεν έβλεπα. Ήμουνα σ' άλλη γη, σ' άλλα μέρη. Μετά θα πάρεις το ζουμί και θα το βάλεις παραπέρα αφού το στραγίξεις. Ύστερα θα πάρεις το αλεύρι να το κοσκινήσεις. Αλλά και αυτός όμως μεγάλη ταραχή έπαθε. Έπαθε μεγάλη πλάκα. Άλλαξε γλώσσα, άρχισε να μιλάει ρώσικα. Ταιριάξαμε πολύ σε αυτό το θέμα το... Καταλαβαίνεις. Ή δεν θυμάσαι καθόλου? Ύστερα θα τρίψεις το πιπέρι. Θα το τρίψεις. Αστάστο. Δεν το ξανατρίβω το πιπέρι. Μετά το τελευταίο μεγάλη ταραχή έχω πάθει. Δεν το ξανατρίβω το πιπέρι με τίποτα.
Πάει και τελείωσε. Θεσπίτα. Η Κατερίνα δεν ξέρει τίποτα. Και τότε πια ξέρει. Τι μου διά. Αχ, Χριστέ μου, ούτε στην αντίσταση να είναι. Θα πάω. Όχι. Θα πάω και θα κάνω εντύπωση. Αλλά πώς θα πάω, έτσι σκέτη. Θέλω ένα εγώ να πιάσω γκαζένα μου. Ήρθα λάθος ώρα να περάσω αύριο. Είναι τελείως τυχαίο. Πέρασε, πέρασε το δωρί μου. Σκόρδα στα μάτια μου, κυρία Ναταλία. Σκόρδα, σκόρδα. Σκόρδα. Ασφαλιστής άνθρωπος δεν θα έρθεις για καλό, βέβαια, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ανέβηκαν λίγο τα ασφάλιστρα. Ανέβηκαν. Βαρέθηκαν εκεί που καθόντουσαν, σου λέει. Δεν ανεβαίνουμε να δούμε πώς είναι όταν κοιτάς από ψηλά. Μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Με τα αστεία στο στόμα, κυρία Ναταλία μου. Είμαι εγώ χιουμορίστα, έχω τη δόση μου, την έχω. Είναι που τρακάρατε εκείνο το γιατρό στην Αθήνα. Ανεβήκατε και μπόνους μάλους. Μωρέ, μόνο μπόνους μάλους ανεβήκαμε. Το Γολγοθά μας ανεβήκαμε και πούς ακόμα. Θέλω να σας μιλήσω και για τα θέματα του συνεταιρισμού. Όπα, φαβορίστα σου. Ένα-ένα. Ένα-ένα, διότι όπως ξέρεις, δεν περάσαμε και τόσο σπουδαίο καλοκαίρι. Πόσα σικαλάκια, πόσα νερατζάκια να φάει ο κόσμος πια. Αν που ζαχάρωσε το Περγαμόντο και το νερατζάκι και πήγαμε και τα πετάξαμε στο ρέμα του Κατσαούνι. Πού μαζεύτηκαν οι σφίγγες και οι μπάμπουρες και τον κάνανε να τον άλλο να το. Τον Κυρθανάση. Και τον τρέχαμε στο νοσοκομείο. Στο κέντρο υγείας. Θυμάσαι, Παναγία μου. Γι' αυτό σου λέω, δεν είμαστε για πολλά-πολλά. Δεν είμαστε εδώ, δωρή μου. Και αυτό το φουστανάκι, ξέρεις πόσα χρόνια το είχα. Ήμουν 9 και γέρασα. Έχω προλάβει δισκοτέκ με αυτό. Βέβαια, εσύ που να τα ξέρεις αυτά, θα ήσουν πόσο τότε. Δημοτικό, θα πήγαινε. Όχι, κυρία Ναταλία, δεν έχουμε και τόσα χρόνια διαφορά. Και σας πάει, κυρία Ναταλία. Πάει. Κούκλα. Κούκλα, Κούκλα. Ευχαριστώ, ρε. Κούκλα. Θοδωρή. Θοδωρή. Τώρα αυτό το που λες, το κούκλα. Βρε Θοδωρή, μήπως μπορείς να μου κάνεις μια χάρη. Και μια και δυο. Αυτή που λέω εγώ κάνει και για δυο και τρεις. Και τέσσερις και πέντε και έξι. Α, τόσο πολύ. Μπράβο. Ωραία. Πι μου, Γιώργο μου, τι έπαθε το παιδί μου. Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα Γιωργάκι μου. Γιώργο μου. Αχ, δόξα το Θεό, άνοιξε τα μάτια του το πουλάκι. Τυχερός είναι που δεν ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Σας κάναμε καταγγελία και μας αγνοήσατε. Αχ, Γιώργο μου. Μου, είπε μου, Γιώργο μου. Η Ντόλη, πώς είναι η Ντόλη. Δεν του παρόντος αγάπη μου, κοίταξε, είναι γίνει σκάλα. Μιλάει, οπότε μπορώ να του πάρω κατάθεση. Για πάρε, έχω κι εγώ περιέργεια να δω ποιος του το έκαψε τα μάξι. Έκαψε την Ντόλη, ποιος έκαψε κανείς την Ντόλη μου. Έτσι απότομα μου το έπανε και εμένα για τον άντρα μου. Σηκώνω το τηλέφωνο, η κυρία Λεβέντη μου λένε. Ο άντρας σας έπαθε έμφραγμα. Ωραίος τρόπος, ε. Καλά, κυρία μου, αν είναι έτσι, την επόμενη φορά δεν θα το πούμε απότομα. Θα το ζωγραφίσουμε πρώτα. Μη στενοχωρείς, αγάπη μου. Θα σου αγοράσω εγώ άλλο αυτοκίνητο καλύτερο. Μήπως είναι τρομοκρατική ενέργεια. Μπα. Έχουμε κι εμείς κάτι τσαμπουκάδες στο χωριό. Τις προάλλες κάψανε τη στάνη του γαμπρού της Θείας Βασίλενας. Δεν αφήνουμε τώρα τη Βασίλενα, εδώ έχουμε την Ντόλη. Μήπως έχετε καμιά ιδέα για το ποιος μπορεί να το έχει κάνει. Μπα. Λέω, μήπως είδατε ποιος το έκανε πριν λιποθυμήσετε. Μπα. Μιλούσε στο τηλέφωνο το πουλάκι. Ναι, εγώ με το πουλάκι που μιλούσε στο τηλέφωνο. Υποψιάζεστε τίποτα 17 Νοέμβρη. Μπα. Ποια 17 Νοέμβρη, καλέ. Τι πιάσατε, δεν μας είπατε. Ναι, αλλά έχει μείνει 18 ή 19 και όλος ο υπόλοιπος Νοέμβριος. Πώς μπορούμε να είμαστε τόσο σίγουροι. Θα υποβάλλετε μήνυση. Μπα. Αφήστε τον τώρα να ησυχάσει. Πάμε να σας συνοδέψω εγώ. Τότε θα αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Πρώτα της έκαναν γραφίτι, μετά την έκαψαν, ζωγράφισαν την Ντόλη. Της κάνανε σχεδιάκια, για πέστε μου, για πέστε μου. Καλά δεν την είχατε ασφάλισει για φωτιά, για κλοπή, για τρομοκρατική ενέργεια. Μόλις την είχα βάψει, κύριε. Ποιος είναι αυτός? Και μόλις την είχες βάψει. Για λέγε, για λέγε. Στοιχίζει κάτι παραπάνω η ασφάλεια, αλλά για μια τέτοια ώρα είναι. Γιατί την ώρα είναι, αλλά ποιος είναι αυτός? Με 100 ευρώ παραπάνω το χρόνο είναι υποχρεωμένοι να σας το αντικαταστήσουν. Ναι, υποχρεωμένοι, αλλά ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά? Ξέχασα να σας συστήσω. Ο αραβωνιαστικός μου. Ο ποιος? Μαμά!